Αρνητικά τα στοιχεία για την υποαποσχόληση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που σημαίνει ότι θα ήθελαν να μπορούν να δουλεύουν περισσότερες ώρες, αλλά δεν είναι εφικτό. Το συγκεκριμένο ποσοστό είναι συμβασμένο με τους υψηλούς δείκτες ανεργίας, ενώ την πρωτιά στο συγκεκριμένο τομέα έχει η Ελλάδα. Το μεγαλύτερο ποσοστό των εργαζομένων με part-time δουλειά βρίσκεται στην Ελλάδα, με ποσοστό 72,1% και 70% το συγκεκριμένο ποσοστό είναι γυναίκες. Ακολουθούν η Κύπρος και η Ισπανία. Συνολικά, σε καθεστώς μερικής απασχόλησης βρίσκονται 44,1 εκατομμύρια άνθρωποι στην Ευρωπαϊκή Ένωση.